Κυρία Υπουργέ, πάρα πολλές φορές, χρόνια τώρα, από το μακρινό 2009, κάναμε ως ΚΚΕ κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα σχολεία στο δροσερό της Ξάνθης. Μια συνοικία στην άκρη της πόλης, για να μην πω στο περιθώριο της πόλης, καταδικασμένη από την αδιαφορία του κράτους, είτε του κεντρικού, είτε του τοπικού. Παρά το ότι έχουν γίνει όμως τόσες πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τη μεριά μας, 14 χρόνια μετά, τόσα έχουν περάσει από το 2009, και δεν έχει γίνει ακόμη το παραμικρό από τη μεριά της πολιτείας, ως όφιλε, για να βελτιωθεί η κατάσταση στα σχολεία του δροσερού της Ξάνθης. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Νηπιαγωγείο. 15ο νηπιαγωγείο. Αυτός είναι ο τίτλος του. Αυτό στεγάζεται σε μια βαρέως τύπου προκάτ κατασκευή με δύο αίθουσες και μια αίθουσα, ο Θεός να την κάνει αίθουσα, η οποία πριν ήταν το γραφείο των εκπαιδευτικών δηλαδή, και στις οποίες αυτές τρεις αίθουσες καλούνται να φοιτήσουν, ακούστε, πάνω από 150 ήδη εγγεγραμμένα νήπια. Τώρα, σε αυτές τις υποδομές, για αρκετές μάλιστα εβδομάδες και μέχρι να γίνει η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών, υπήρχε μία νηπιαγωγός. Μία. Σήμερα, όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση καλούνται να την αντιμετωπίσουν τέσσερις αναπληρώτριες νηπιαγωγοί, στις οποίες όμως, και εφόσον υπήρχαν οι αίθουσες, γιατί δεν υπάρχουν τέσσερις αίθουσες, υπάρχουν μονάχα τρεις, αναλογούν σύμφωνα με τον νόμο το μέγιστο 100 παιδιά, 25 σε κάθε τμήμα, και όχι 150 που είναι τα εγγεγραμμένα σήμερα. Πάμε στα νηπιαγωγεία, το 15ο, δημοτικά σχολεία, το 15ο και το 20ο. Ακούστε, αυτά τα δύο σχολεία έχουν 28 συνολικά αίθουσες χρησιμοποιούν. Οι έξι από αυτές είναι προκάτ βαρέως τύπου. Οι τρεις βρίσκονται μέσα στο πανύψηλο γυμναστήριο του σχολείου και οι υπόλοιπες 19 σε κοντέινερ. Λες και βρίσκονται στην αποβάθρα κάποιου λιμανιού, σε κοντέινερ, 19 τμήματα, από τα οποία μάλιστα δύο από αυτά τα 19 κοντέινερ, σε αυτά δεν χωρούν πάνω από 10 μαθητές. Τώρα, αν αυτό μπορεί κανείς να το πειτάξει, αυτό είναι σχολική, αυτό είναι άλλο θέμα. Σε αυτές τώρα τις υποδομές, τις συγκεκριμένες που μόλις ανέφερα, σε πάρα πολλά τμήματα είναι εγγεγραμμένοι μαθητές πάνω από 25 τον αριθμό, παρά το ότι ο νόμος προβλέπει ρητά ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 25. Τώρα, το συμπέρασμα νομίζω προκύπτει αβίαστα, κυρία Υπουργέ, ότι οι υποδομές που υπάρχουν στη συγκεκριμένη συνοικία, στο δροσερό της Ξάνθης, για τον νηπιαγωγείο και για τα δύο δημοτικά, δεν επαρκούν, είναι προφανές ότι δεν επαρκούν για τη φοίτηση των εγγεγραμμένων μαθητών των σχολείων. Και λειτουργούν αναγκαστικά τμήματα με περισσότερα από 25 μαθητές. Σας ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνετε για να λειτουργήσουν τμήματα με όριο τους 25 μαθητές, τι θα κάνετε για να καλυφθούν, αυτό υπάρχει στο αρχικό κείμενο της ερώτησης, οι ώρες της θεατρικής αγωγής, των οικαστικών και των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Θα αναφερθώ σε αυτά στη δευτερολογία μου, δεν μου φτάνει τώρα ο χρόνος, να λειτουργήσει το τμήμα ένταξης για το σχολικό νοσηλευτή και τι θα κάνετε τέλος πάντων για να λυθεί επιτέλους αυτό το οξυμένο, το οξύτατο μάλλον, στεγαστικό πρόβλημα στο δροσερό της Ξάνθης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά. Πράγματι, τα σχολεία στο δροσερό Ξάνθης έχουν εδώ και πολλά χρόνια προβλήματα και ιδίως προβλήματα σχολικής στέγης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα αυτά έχουν ενταθεί λόγω μιας σημαντικής αύξησης του πληθυσμού, η οποία, όπως είναι φυσιολογικό και λογικό, αποτυπώνεται και στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να αποτυπωθεί στις πραγματικές του διαστάσεις, γιατί μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε το ζήτημα στην ουσία του και να βρούμε τη λύση που χρειάζεται, τη λύση που του αναλογεί. Αναφέρεστε στα δύο δημοτικά σχολεία, 15ο και 20ο, καθώς και στο 15ο νηπιαγωγείο Ξάνθης, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σχολικό συγκρότημα. Σήμερα στα σχολεία αυτά, φαίνεται, γιατί ζήτησα από τις υπηρεσίες μας να μας το αποτυπώσουν, φαίνεται να είναι εγγεγραμμένοι 462 μαθητές στο 15ο,
384 στο 20ο Δημοτικό και 198 μαθήτριες και μαθητές στο νηπιαγωγείο. Πόσοι όμως από αυτούς φοιτούν πραγματικά, πόσοι δηλαδή είναι ενεργοί μαθητές? Το γραφείο μου μίλησε με την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η πληροφορία που μας έδωσε, η οποία αποτυπώνεται και στο MySchool, είναι ότι ο αριθμός όλων όσων φοιτούν, όλων όσοι φοιτούν μάλλον για να το λέω και σωστά, στα δύο δημοτικά, είναι περίπου 380 μαθήτριες και μαθητές. Και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τους 440, δηλαδή 380 ενεργοί μαθητές σε ένα σύνολο 1.044 εγγεγραμμένων. Συνεπώς, η αναφορά σε τμήματα όπου ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά το όριο που βάζει το Υπουργείο 25 συν το 10% δεν είναι ακριβής. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνονται από στοιχεία, όπως σας είπα, του MySchool για την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα τώρα, στην προηγούμενη σχολική χρονιά, 130 συνολικά μαθητές έμειναν στην ίδια τάξη λόγω ελλιπούς φοίτησης. Όλες και όλοι αυτοί οι μαθητές εγγράφονται υποχρεωτικά στην ίδια τάξη και προσμετρώνται στο μαθητικό δυναμικό των σχολείων. Συγκεκριμένα, στα δύο δημοτικά, από τους 220 εγγεγραμμένους μαθητές της πρώτης τάξης, από τους 220, μόνο 81 φοιτούν, σύμφωνα με την ηλικία τους. Δηλαδή, είναι γεννημένοι το 2017. Στην ίδια τάξη, επίσης, φαίνεται να είναι εγγεγραμμένοι 40 περίπου μαθητές, δηλαδή, στην πρώτη δημοτικού, φαίνεται να είναι εγγεγραμμένοι από τους 220 μαθητές 40, οι οποίοι είναι όχι 6 χρονών, αλλά από 9 μέχρι 13 χρονών, δηλαδή μέχρι και ηλικία γυμνασίου. Παραθέτω όλα αυτά τα στοιχεία γιατί? Διότι σε αυτά αποτυπώνεται το πιο σημαντικό πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τοπικές κοινωνίες. Αναφέρομαι, κύριε Βουλευτά, στη σχολική διαρροή. Ένα πρόβλημα με πολλές παραμέτρους, μεταξύ αυτών και ένα ιδιαίτερο κοινωνικό προφίλ της τοπικής κοινωνίας, που διαχρονικά χαρακτηρίζει παγιωμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να δούμε το πρόβλημα κατάματα έτσι όπως είναι. Το πρόβλημά μας εκεί, δεν θέλω ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, είναι η σχολική διαρροή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σημαντικό το ζήτημα του σταγαστικού προβλήματος και χρειάζεται μια σημαντική πρόοδο σε αυτό, ώστε να λύσουμε και μερικώς το ζήτημα της σχολικής διαρροής. Άλλωστε, εδώ και όπως το είπατε και εσείς, αρκετά χρόνια συζητείται η ανάγκη το 20ο Δημοτικό να αποκτήσει δική του στέγη. Να σας θυμίσω όμως σε αυτό, που το ξέρετε και το ξέρετε καλύτερα ως εκπαιδευτικός από εμένα και ως πολύ πιο έμπειρος κοινοβουλευτικός, ότι η αρμοδιότητα σε αυτό, δηλαδή στην ανέγερση σχολείων, την επισκευή, την συντήρηση, την βελτίωση των υποδομών, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο μας όχι μόνο δεν επικαλείται αναρμοδιότητα, αλλά στη συγκεκριμένη κυβέρνηση είχε συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση του ζητήματος. Το 2022, με τον τότε Υφυπουργό κύριο Συρίγο, είχε βρεθεί λύση να στεγαστεί το 20ο Δημοτικό σε κτίριο που θα παραχωρούσε το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, ο υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, η απόφαση αυτή έμεινε στα χαρτιά. Η Δημοτική Αρχή, η οποία γνωρίζει πολύ καλύτερα τα προβλήματα ως οφείλει και από αρμοδιότητα, αλλά και ως ούσα εκεί πέρα, δεν αξιοποίησε τη λύση αυτή και ακόμα παραμένει το ζήτημα αυτό, δυστυχώς, χωρίς λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υφυπουργό. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Αναφερθήκατε, κυρία Υπουργέ, στη σχολική διαφορά, στη σχολική διαρροή, συγγνώμη, αλλά δεν αποφύγετε τον πειρασμό να την επικαλεστείτε ως δικαιολογία για να δικαιολογήσετε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει. Ελπίζω στη δευτερολογία σας, δεν βιάζομαι, ελπίζω στη δευτερολογία σας να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα μέτρα της κυβέρνησής σας για να μειωθεί, για να μην πω να ακυρωθεί η οποιαδήποτε σχολική διαρροή. Θα περιμένω τη δευτερολογία σας. Όμως θέλω να ξεκινήσω συμπληρώνοντας την αρχική μου ερώτηση για το τι χάνουν αυτά τα παιδιά που ανήκουν σε ένα πληθυσμό ιδιαίτερα ευάλωτο. Μιλάμε για αλόγλωσσα παιδιά, μιλάμε για παιδιά που μιλάνε τη γλώσσα ρωμανή, μιλάμε για τουρκόφωνους, μιλάμε δηλαδή για συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι όπως θα έπρεπε στην κοινωνία την οποία ζουν, με τον τρόπο που είναι όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Σε αυτά λοιπόν τα δημοτικά σχολεία
Υπάρχουν ελάχιστες ώρες διδασκαλίας εικαστικών και θεατρικής αγωγής από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Γιατί? Αυτά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από την τέχνη. Είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ερώτηση. Δεν έχει προσληφθεί ακόμη ο απαραίτητος σχολικός νοσηλευτής για ένα μαθητή ο οποίος έχει καταθέσει και σχετική γνωμάτευση. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα με τα άλλα, όχι πως στα άλλα έχουν καλυφθεί αυτές οι ανάγκες, αλλά δεν θα έπρεπε ειδικά αυτά τα παιδιά να καλύπτονται οι ανάγκες τους κατά προτεραιότητα, μια που ανήκουν στις λεγόμενες ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, τη ΖΕΠ. Για τις τάξεις υποδοχής των ΖΕΠ αυτών των ζωνών, αντί για δύο εκπαιδευτικούς σε ένα σχολείο με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, η πλειοψηφία των μαθητών αλόγλωση με γλώσσα ρωμανή και τουρκόφωνη, αντί για δύο υπάρχει ένας. Και βέβαια δεν λειτουργεί ούτε το τμήμα ένταξης. Ξέρετε, και σε αυτά τα παιδιά και σε αυτούς τους πληθυσμούς υπάρχουν διαγνώσεις μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χρειάζεται να λειτουργούν και εκεί τμήματα ένταξης. Τίποτα από όλα αυτά. Για να πάμε τώρα τη συζήτηση στο ουσιαστικό κομμάτι, σωστά εντοπίσατε τη ρίζα του προβλήματος, είναι η σχολική διαρροή. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η σχολική διαρροή και κυρίως μετά το γιατί είναι τι κάνει η κυβέρνησή σας, τι κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις για αυτή τη σχολική διαρροή, τι κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις για την υποχρεωτικότητα μιας εκπαίδευσης, η οποία εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, κύριε Πρόεδρε, θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας το 1928 από την τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και ακόμα δεν έχει γίνει πράξη. Τι κάνουν για την υποχρεωτικότητα της 9χρονης υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, η οποία θεσμοθετήθηκε πριν από 50 χρόνια σχεδόν, το 1976. Η απάντηση είναι τίποτα εκ του αποτελέσματος. Επικαλεστήκατε όχι τους εγγεγραμμένους, αλλά τους πόσους μαθητές φοιτούν. Και αν, κυρία Υπουργέ, πάνε να φοιτήσουν αύριο αυτά τα παιδιά, τι θα γίνει? Δηλαδή, αποδεχόσαστε αυτή την κατάσταση. Αντί να ξεκινάτε ανάποδα και να λέτε σε αυτό το τμήμα φοιτούν 20 παιδιά, είναι στην τάξη, είναι εγγεγραμμένα όμως 35, για να πάμε να δούμε, να πάμε να βρούμε τα υπόλοιπα παιδιά, να τα φέρουμε στην τάξη να μάθουν και αυτά γράμματα, γιατί έχουν και αυτά τα ίδια μορφωτικά δικαιώματα όπως τα άλλα. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Θα περιμένουμε να σας ακούσουμε, θα περιμένουμε δηλαδή και θα αγωνιζόμαστε για αυτά, δεν θα περιμένουμε μονάχα, με σταυρωμένα τα χέρια, ουσιαστικά μέτρα που να εξασφαλίζουν το δικαίωμα όλων των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών των παιδιών στο δικαίωμά τους στη μόρφωση και στο σχολείο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δελή. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, η σχολική διαρροή είναι το πρόβλημά μας. Βεβαίως, είναι και ζήτημα η σχολική στέγη στο συγκεκριμένο σχολείο. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά στην αρμοδιότητα της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο βέβαια και ως αρμόδιο Υπουργείο και ως πολίτες και κυβέρνηση και πολιτεία που νοιάζεται για τα παιδιά, βεβαίως και κοιτά να λύσει, και γι' αυτό αρμόδιος υπουργός του Υπουργείου πριν ένα κιόλας χρόνο είχε πάει να δώσει τη λύση της παραχώρησης κτηρίου, το οποίο ανήκει, ακόμα και αν δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στον υποπτευόμενο φορέα του, στο ΕΝΕΔΙΒΗ. Τρία ζητήματα θέλω να θίξω. Το πρώτο, την προτεραιότητα της μείωσης της σχολικής διαρροής και το τι έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή για αυτό. Το δεύτερο, το ζήτημα της στελέχωσης στο συγκεκριμένο σχολείο. Και τρίτον, το κτηριολογικό, στο οποίο αναφέρθηκα, οπότε θα είμαι και πολύ σύντομη. Διασύνδεση. Τι έχουμε κάνει στην διασύνδεση επιδοματικής πολιτικής με την φοίτηση στο σχολείο? Για να λύσουμε μερικώς, ή μάλλον το πω αλλιώς, για να λύσουμε ολικώς το πρόβλημα, το σπουδαίο πρόβλημα που έχουμε, και δημογραφικά μπορούμε κιόλας να το εντοπίσουμε. Να το εντοπίσουμε δημογραφικά, να το εντοπίσουμε γεωγραφικά, στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής, έχουμε σχεδιάσει ένα παζλ, μια βεντάλια από διαφορετικά μέτρα. Γιατί ένα μέτρο δεν λύνει όλα τα προβλήματα.
Κάτι το οποίο κάναμε και μάλιστα μπορώ να σας πω και με περηφάνεια ότι το έκανα και εγώ ίδια στο προηγούμενο πόστο μου και μπορεί να ήταν και η πρώτη νομοθετική ρύθμιση την οποία έφερε εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Κατόπιν προτάσεως του συνηγόρου του πολίτη, διασυνδέσαμε την επιδοματική πολιτική της χώρας με την υποχρεωτική φοίτηση στα σχολεία. Δεν θυμάμαι, και εδώ θα ήθελα και τη βοήθεια του Προεδρείου, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το είχε ψηφίσει την διάταξη αυτή, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση τότε. Η αξιωματική αντιπολίτευση προς μεγάλη μου έκπληση το είχε καταψηφίσει. Και αυτή, αν θέλετε, η διασύνδεση επιδοματικής πολιτικής με υποχρεωτική φοίτηση, όχι απλά εγγραφή, αυτό ήταν το κλειδί. Η υποχρεωτική φοίτηση, η οποία έβγαινε στο τέλος της χρονιάς μέσα από τις παρουσίες οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο My School. Αυτή είχε μια καθυστέρηση εφαρμογής, και αυτό γιατί. Γιατί πέσαμε στις χρονιές της πανδημίας, οπότε δεν ήταν υποχρεωτική η φοίτηση για όλα τα παιδιά. Οπότε αυτό που μας ενημερώνουν και συγκεκριμένα και για το συγκεκριμένο σχολείο η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ότι σε σημαντικό βαθμό έχει λειτουργήσει το μέτρο αυτό. Έχει λειτουργήσει σε ολικό βαθμό. Έχουμε καταφέρει να λύσουμε το πρόβλημα της σχολικής διαρροής μόνο με αυτό? Όχι. Έχει βοηθήσει. Έχει βοηθήσει και περιμένουμε να βοηθήσει ακόμα παραπάνω. Τι άλλο κάνουμε γι' αυτό? Πιστεύουμε πολύ στην παρουσία και στη στήριξη που λαμβάνουν τα παιδιά μέσα από το δίκτυο κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Όταν έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ένα, περισσότερους, διπλάσιους από ό,τι είχαμε στο παρελθόν, θέλουμε να τους αυξήσουμε ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο σημαντικά, αν θέλετε για μένα, με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο στο οποίο δουλεύουμε τώρα για το τι κάνουν, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να είναι εκεί. Το θέμα είναι να είναι και συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες που έχουν στα σχολεία και να είναι σημαντικό και σαφές το ότι βλέπουν όλα τα παιδιά. Όχι μόνο κάποιο κατόπιν έγκρισης γονέα, αν θεωρήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Όχι, πρέπει να πλαισιώνουν οριζοντίως όλα τα παιδιά για να κανονικοποιούν και τη δική τους την παρέμβαση και τη δική τους την παρουσία. Και τρίτον, η εξωστρέφεια στα σχολεία. Η εξωστρέφεια στα σχολεία, το ότι οι μαθητές μέσα από προγράμματα Erasmus, μέσα από προγράμματα e-twinning, μέσα από, αν θέλετε, ακόμα και αυτά που κάνουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων, ακόμα και στις εκδρομές τις σχολικές, τις οποίες ξανακοιτούμε εντατικά τώρα, γιατί χρειάζεται να διαμόρφωσε το πλαίσιο τους. Η εξωστρέφεια αυτή δίνει περισσότερο ενδιαφέρον στους μαθητές για το σχολείο και άρα δημιουργεί παραπάνω θελκτικούς παράγοντες για την παρουσία τους και όχι για την διαρροή τους από αυτό. Τώρα, στελέχωση. Στο συγκεκριμένο σχολείο, πλέον, σήμερα που μιλάμε, πέραν, για να είμαι σωστή και σαφής, πέραν της σχολικής νοσηλεύτριας, και να δεν υπάρχουν, δόθηκαν όλες οι θέσεις πέραν της σχολικής νοσηλεύτριας, την οποία την κοιτούμε, και καλά κάνατε και μας το θέτετε, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα και μεγάλοι αριθμοί, και δυστυχώς υπάρχουν πράγματα τα οποία στοχεύουμε και δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Δόθηκαν όλες οι ειδικότητες στο σχολείο αυτό. Όμως με αναρωτικές άδειες, πολύ δυστυχώς εκ των εκπαιδευτικών έχουν φύγει και οι αναρωτικές άδειες αυτές θα αναπληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα, και κλείνω, με το κομμάτι της στέγασης πρέπει να βρούμε και να πιέσουμε όλοι την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση να λάβει την ευθύνη που τους αναλογεί και να βρει ένα σχολείο για τα παιδιά. Δεν κρυβόμαστε και δεν κρύβομαι προσωπικά πίσω από τη σχολική διαρροή. Την βλέπω όμως ως ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη από αυτήν του συγκεκριμένου ζητήματος. Είναι χρόνιο ζήτημα, είναι ζήτημα κοινωνικό, είναι ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ στα παιδιά και στο τι πολίτες θα έχουμε αύριο και είναι βασική μας υποχρέωση να την μειώσουμε ακόμα παραπάνω από ό,τι οι προσπάθειές μας έχουν καταφέρει. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, είναι τελευταίος εσείς, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Αποδεικνύεται ότι το ζήτημα της σχολικής διαρροής, κυρία Υπουργέ, δεν λύνεται με διοικητικά μέτρα. Χρειάζεται ουσιαστικά υποστηρικτικά μέτρα αυτών των ανθρώπων, αυτών των οικογενειών, για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό είναι το συμπέρασμα μετά τη θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου, τη σύνδεση δηλαδή με το οικογενειακό επίδομα, το οποίο έχει εκλειφθεί από τους ίδιους και ως ένα τιμωρητικό μέτρο εν πωλής. Χρειάζεται να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και χρειάζεται να σεβαστούμε και τον ιδιαίτερο τρόπο της ζωής που επιλέγουν. Κατανοητό, κύριε Σόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχει συγγνώμη, κύριε Βουλευτά, εκλειφθεί ως τιμωρητικό μέτρο, είναι δικό τους λάθος. Το κράτος στηρίζει την οικογένεια και η οικογένεια με τη σειρά της πρέπει να στηρίξει το παιδί της.
Είναι καθήκον της οικογένειας να μεγαλώνει σωστά το παιδί και να μην το παραμελεί. Είναι βασική γονεϊκή ευθύνη το να στέλνει το παιδί στο σχολείο. Ευχαριστώ.